ΜΙΚ-19, ο σοβιετικός αγρότης που κατέριπτε νατοϊκά με το τσουβάλι. Το σοβιετικό μαχητικό ΜΙΚ-19 Farmer, λοιπόν, είχε την κακή τύχη να αναπτυχθεί ανάμεσα στο ΜΙΚ-17 και στο ΜΙΚ-29. Προηγήθηκε από έναν υπτάμενο θρύλο και αντικαταστάθηκε από ένα αεροσκάφος που αποτέλεσε συνώνυμο του όρου ΜΙΚ για δεκαετίες ολόκληρες. Έτσι, είναι λογικό που το ΜΙΚ-19 συχνά αγνοείται σε συζητήσεις περί αεροσκαφών της Σοβιετικής Μικιογιάν Γιούρεβιτς. Σε αυτό το βίντεο όμως θα δώσουμε στο αεροσκάφος την αφιέρωση που του αξίζει. Ο αγρότης εκτέλεσε την παρθενική του πτήση στις 24 Μαΐου του 1952, ενώ ξεκίνησε να υπηρετεί επίσημα την Σοβιετική Πολεμική Αεροπορία τον Μάρτιο του 1955. Συνολικά παράχθηκαν 2.172 ΜΙΚ-19 μεταξύ 1954 και 1968, με τους ξένους πελάτες να περιλαμβάνουν την Κίνα, το Αφγανιστάν, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Κούβα, την Τσεχοσλοβακία, την Ανατολική Γερμανία, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ινδονησία, το Ιράκ, το Πακιστάν, την Πολωνία, την Ρουμανία, την Συρία, την Βόρεια Κορέα και το Βόρειο Βιετνάμ. Στην Σοβιετική Ένωση, το ΜΙΚ-19 υιοθετήθηκε ως ένα βαριά οπλισμένο υπερηχητικό μαχητικό, ικανό να φτάνει τα υψόμετρα που απαιτούνται για την αναχέτηση δυτικών στρατηγικών βομβαρδιστικών. Ο οπλισμός του περιλάμβανε 3 πυροβόλα 30 χιλιοστών τύπου Νούντελμαν Ρίχτερ NR-30, ενώ το μαχητικό πετούσε χάρη σε 2 στροβιλοκινητήρες του Μάρτσκι RD-9. Με αυτό το σύστημα προώθησης, το αεροσκάφος μπορούσε να φτάσει ταχύτητα Μαχ 1,17, δηλαδή 1453 χιλιόμετρα την ώρα. Για να δούμε όμως πώς απέδιδε στην πραγματικότητα. Η πρώτη καταγεγραμμένη συνάντηση μεταξύ ενός αεροσκάφου από χώρα μέλους του Συμφώνου της Βαρσοβίας και του αμερικανικού κατασκοπευτικού U2 Dragon Lady πραγματοποιήθηκε το 1957, όταν ο πιλότος ενός MiG-19 είχε οπτική επαφή με ένα U2, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει αρκετά κοντά για να εμπλακεί. Οι πιλότοι του αγρότη είχαν καλύτερη τύχη το 1960, όταν κατέριψαν ένα αμερικανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος RB-46 Stratojet στην θάλασσα Barents, και το 1964, όταν ένας πιλότος MiG-19 εξουδετέρωσε ένα μη οπλισμένο εκπαιδευτικό αεροσκάφος TAF-39 Sabreliner που είχε εισχωρήσει στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Γερμανίας. Αλλά το ενδιαφέρον κομμάτι ξεκινά τώρα, μιας και οι μεγαλύτερες επιτυχίες του MiG-19 σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία του Βόρειου Βιετνάμ, οι Βόρειο-Βιετναμέζοι πιλότοι είχαν καταρρύψει 13 εχθρικά αεροπλάνα και ελικόπτερα μεταξύ 1965 και 1972. Κατά τη διάρκεια αυτών των συγκρούσεων είχαν χαθεί μόνο 5 MiG-19 με ένα νεκρό πιλότο. Ωστόσο, οι αμερικανικές πηγές μιλούν για 6 απώλειες αεροσκαφών τους σε αερομαχίες την εκάστοτε περίοδο, συμπεριλαμβάνοντας πως καταρρύφθηκαν 10 MiG-19. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.